Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει στον ίδιο δρόμο που χάραξαν και οι προηγούμενες, αυτόν που βάζει στο ζύγι τις ζωές τις δικές μας, των παιδιών μας, από τη μια μεριά και τα κέρδη των λίγων από την άλλη. Είναι η πολιτική κόστος ωφέλους. Κόστος είναι οι δικές μας ανάγκες, οι ανάγκες των παιδιών μας. Όφελος είναι τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Ό,τι μέτρα λαμβάνονται, όποιες πολιτικές χαράσσονται και εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια στη χώρα μας, έχουν τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κεντρικών πολιτικών της και στρατηγικών της στόχων. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να εξασφαλίζονται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων σε κάθε χώρα που υπηρετούν αυτή την πολιτική, θα πρέπει να μειώνονται διαρκώς οι δαπάνες και να περισσεύουν τα χρήματα για επενδύσεις. Αυτός είναι ο δρόμος που έχει χαραχθεί για αυτό που λένε, λέμε εμείς καπιταλιστική ανάπτυξη, που αυτοί το λένε με διάφορους όρους, ανάπτυξη για όλους, δίκαια κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχουν οι ανάγκες μας και τα κέρδη τους, οι ζωές μας και τα κέρδη τους. Αυτό το σύνθημα που ήχησε δυνατά μετά τη τραγωδία, το έγκλημα των Τεμπών, αστράφτει πια μέσα στα μυαλά μας κάθε μέρα που περνάει. Δεν υπάρχει μέρα που να μην μας δώσουν αφορμή να το σκεφτούμε. Μια τέτοια αφορμή είναι και ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα. Αποφάσισαν να επιτεθούν και στις θεραπείες των παιδιών. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Είναι άλλο ένα βήμα αυτό σε όσα έχουν κάνει μέχρι τώρα για να περικόψουν δαπάνες στην υγεία. Έχουν κλείσει μονάδες. Δεν έχει μείνει προσωπικό. Έχουν εξαντλήσει το προσωπικό με σχέσεις εργασίας λάστιχο. Δεν στελεχώνονται ούτε εξοπλίζονται μονάδες και τώρα περικόπτουν, αφαιρούν διαρκώς από όσα προσφέρουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Η λύση είναι μόνο μία. Για αυτούς είναι μονόδρομος αυτός ο δρόμος, γιατί έτσι αναπτύσσεται η οικονομία μας. Για μας είναι μονόδρομος ο άλλος δρόμος που λέει ενότητα, συλλογικότητα, μαχητικότητα. Όλοι μαζί πρέπει οργανωμένοι σε συλλόγους, σε γειτονιές, σε σωματεία, να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, να διεκδικούμε τη δικιά μας ζωή. Είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Αγώνας και πάλι αγώνας.